Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με πώς μπορείτε να διαπιστώσετε αν το τροφοδικό του υπολογιστή σας είναι σε καλή κατάσταση ή καλύτερα να ετοιμάζεστε ψυχολογικά και οικονομικά να αγοράσετε ένα καινούριο. Πολλοί από εσάς θα έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα με ξαφνικά restart του υπολογιστή, παγώματα, κλείσιμο σε φορτίο. Μετράτε τη στάση του φορτωτικού όταν αυτό είναι μέσα στον υπολογιστή πιο πολλές φορές σε idle. Βλέπετε τις σωστές στάσεις, λέτε όλα καλά. Ακόμα χειρότερα, έχετε κάποιο πρόγραμμα το οποίο δείχνει τις στάσεις, συνήθως μέσα από το BIOS, το οποίο πρόγραμμα, η τάση που δείχνει είναι τελείως κουκουρούγου, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί στηρίζονται στα πολύ φτηνά κυκλώματα της μητρικής και λέτε όλα εντάξει. Δεν είναι έτσι δυστυχώς τα πράγματα, αλλά μπορείτε με 10-15 βράκια να πάρετε 5 βασικά πράγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν να τεστάρετε όχι μόνο το δικό σας τροφοδικό, αλλά και το τροφοδικό ενός φίλου, φίλης κτλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το πιο βασικό που χρειαζόσαστε για να μην μπορείτε να κάνετε πατέντες, αλλά γιατί να κάνετε πατέντες από τη στιγμή που υπάρχει έτοιμο πράγμα. Αυτή η πλακετίτσα από το Banggood την πήρα με 3 ευρώ. Πάρα πολύ, είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει στο Κινέζο μάγαζο το συγκεκριμένο. Έχει μια υποδοχή 24 pin, συνδέεται το τροφοδοτικό και βγάζει όλες τις τάσεις, ακόμα και τα μείον 12 volt εδώ. Οπότε μπορείτε να κάνετε παπάδες με αυτή τη συγκεκριμένη πλακετίτσα. Έχει μέχρι και διακόπτη on-off. Λοιπόν, να ξεσυνδέσω εγώ αυτά. Λοιπόν, πρώτο πράγμα. Αυτή η πλακετίτσα, είπαμε, Banggood. Δεύτερο πράγμα που χρειαζόστε, αντιστασούλες. Για να εξομοιώσουμε το φορτίο, θα έχουμε αυτές τις αντιστάσεις. Λοιπόν, καλό είναι να πάτε μια αντίσταση 2 ohm και 2-3 αντιστάσεις του 1 ohm. Η 2 ohm θα πάει στα 12 volt. 12 volt 2 ohm σημαίνει 6 ampere. 6 ampere επί 12 volt μας κάνει 72 watt. Με 1 ohm έχουμε 5 ampere στα 5 volt και 3,3 ampere στα 3,3 volt. Οπότε 5,5 25 watt. Ένα άλλο υπολογισμό κάνετε το μόνοι σας, γιατί είναι και αργά κιόλας. Θα χρειαστείτε καλώδια σύνδεσης, εγώ έφτιαξα τα δικά μου. Μπορείτε να βρείτε κοντιλάκια πολύ φτηνά, πάτε ένα καλώδιο αρκετά χοντρό για να αντέξει τα αμπέρ. Γιατί αλλιώς θα λιώσει το καλώδιο, ειδικά στα 12 volt. Και θέλουμε και ένα πολύμετρο. Πολύμετρο μπορεί να αγοράσετε και με 5-10 ευρώ, δεν χρειάζεται να πάρετε κάτι ιδιαίτερα ακριβό. Εγώ βέβαια εδώ έχω ένα Agilent, εντάξει. Πιο πολύ για να, επειδή έχει OLED screen, να σας δείξω ακριβώς να φαίνεται πολύ καλά στην κάμερα η τάση που θα μετρήσω. Συνδέουμε για αρχή το τροφοδοτικό στην πλακετίτσα. Συνδέσαμε. Στο τροφοδοτικό τώρα, εκτός από το 24 pin καλώδιο, συνδέστηκε ένα Molex. Θα δείτε μετά γιατί. Λοιπόν, το βάζουμε στα volt DC. Εδώ για να βλέπετε και εσείς, έλα, εντάξει, ωραία. Και ανοίγουμε το τροφοδοτικό για να μετρήσουμε τι τάσεις έχουμε τώρα. Στα 12 volt έχουμε 12.293, πολύ καλά, έλα. Πάμε στα 5 volt να δούμε. Το είμαστε χωρίς φορτίο, 5.023, ωραία. Πάμε στα 3,3, έλα. Και σε 3,333. Αυτό θα πει ακρίβεια. Εντάξει. Λοιπόν, το κλείνουμε. Καλά όλα αυτά. Ας βάλουμε φορτίο. Λοιπόν, θα συνδέσω την αντίσταση των 2 ohm στα 12 volt. Το ground. Το live. Όπως και αν τα βάλετε δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Την αντίσταση να όπως και να τη συνδέσετε. Λοιπόν, 5 volt και το ground. Ωραία. Τώρα έχω συνδέσει τα 12 και τα 5. Μπορούσα να βάλω ακόμα μία αντίσταση για τα 3,3. Αλλά βασικά βαριόμουν να το κάνω και δεν έχει νόημα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εσείς άμα θέλετε να το κάνετε φυσικά, μη μαγκέστε όπως λένε και στο χωριό μου. Έχω βάλει μια μεταλλική πλάκα, θα διαπιστώσετε εδώ πέρα, γιατί αυτές οι αντιστάσεις μπορούν να ζεσταθούν πάρα πολύ. Ακόμα και η μεταλλική πλάκα που έχω βάλει χωρίς θερμαγόγιμη πάση, χωρίς να τις πατήσω κάτω καλά,
Επειδή έκανα κάποιες δοκιμές προηγουμένως για το αγγλικό το βίντεο, έχει συσταθεί. Αρκετά κιόλας θα έλεγα. Αν ανάψετε τις αντιστάσεις για 10-15 δευτερόλεπτα, δηλαδή για να πάρετε μετρήσεις, δεν έχει θέμα. Καλό βέβαια θα είναι να κρατήσετε το φορτίο για κανένα λεπτό τουλάχιστον για να δείτε και τη συμπεριφορά του φορτωτικού. Λοιπόν, τώρα που θα ανοίξω το τοφορτωτικό και θα υπάρχει φορτίο, συγκεκριμένα 6 Αμπέρ στα 12 Volt και 5 Αμπέρ στα 5 Volt, δηλαδή έχουμε 72 και 25, ούτε καν 100 Watt. Αν πάω να μετρήσω πάνω εδώ, είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί θα πάρω πάρα πολύ χαμηλές ενδείξεις. Βλέπετε, έχει μεγάλη αντίσταση αυτή η πλακέτα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλες πτώσεις τάσης πάνω εδώ. Οπότε αν μετρήσετε εδώ πέρα, σε σύγκριση με τις αρχικές τιμές που είδα, θα δείτε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Για τον λόγο του αληθές, βλέπετε, 11,853, με τίποτα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πτώση τάσης. Και εδώ πέρα, εδώ έχω βγει εκτός ορίων, 4, κάτω από 4,6, 4,6, είμαι εκτός ορίων εδώ. Οπότε, εδώ θα δείτε γιατί έβγαλα τα Molex. Στα Molex, τα δύο κεντρικά είναι η γη. 5,072, αυτή είναι η σωστή τάση. Και είμαστε πάρα πολύ καλά. Και στα 12 Volt, 12,341. Δεν υπάρχει σημαντική πτώση τάση στο φορτωτικό. Βλέπετε, δεν υπάρχει καμία διακύμανση ακριβώς. Το φορτωτικό, το συγκεκριμένο, δουλεύει άψογα. Εντάξει, βέβαια δεν το έχω δοκιμάσει αυτό το σύστημα μόνο. Έχω βάλει και μια ακρόμα στοιχεία και το έχω δοκιμάσει. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα, κάποιος ψαγμένος θα έλεγε ναι, εντάξει, πρέπει να μετρήσεις ripple, δηλαδή τις διακυμάνσεις ακριβώς. Το θόρυβο που βγάζει η distance. Οι πιο πολλοί από εσάς δεν θα έχετε ακούσει καν τι σημαίνει παλμογράφο και δεν είστε υποχρεωμένοι κιόλας. Δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση παλμογράφος. Αν το τοφοδοτικό είναι για πέταμα, σας πληροφορώ με 100-150 W φορτίο, αν βάλετε δηλαδή ακόμα μια αντίσταση και το ζωήσετε λίγο παραπάνω, θα δείτε μια τρομακτικά μεγάλη διαφορά διακύμανσης τάσης μεταξύ χωρίς φορτίο και με φορτίο. Αν δείτε τώρα ότι οι τάσεις πέφτουν πάρα πολύ, 0,3 V, 0,4, βγαίνουν εκτός ορίων, πέφτει κάτω από τα 11,4, κάτω από τα 4,75 στα 5 V, κάτω από τα 3,14, τότε ναι, σημαίνει ότι το φορτωτικό σας έχει πρόβλημα. Απλά, θυμηθείτε, πρέπει να μετρήσετε πάνω στο Molex και όχι πάνω εδώ. Αν μετρήσετε πάνω εδώ, θα είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τάσεις, επειδή υπάρχει πτώση τάσης πάνω σε αυτή την πλακέτα. Επίσης, να προσέξετε πάρα πολύ τις αντιστάσεις, ζεσταίνονται γρήγορα και οι θερμοκρασίες. Θα σας δείξω τώρα, αυτή έχει πάει 77 βαθμούς. Σε πόσα βαθμούς από την άνοιξα. Και αυτή εδώ, στο 5 V, είναι λίγο πιο χαμηλά, είναι εντάξει γύρω στα 38. Θέλουν προσοχή, μην τις πιάσετε με τα χέρια γιατί θα ζεματάνε. Οπότε, με 15 ευρώ maximum λέω εγώ, παίρνετε τα υλικά για να φτιάξετε ένα απλό σύστημα το οποίο σας επιτρέπει να βάζετε ένα φορτίο στο τοφορτωτικό και να δείτε αν δουλεύει σωστά ή χρειάζεται αλλαγή. Δεν θα πρέπει να δείτε σημασία σε αυτά που δείχνει η μητρική και επίσης χωρίς φορτίο, όταν μετράτε το φορτικό είναι σαν να μην το μετράτε καθόλου. Είναι σαν να έχετε το αυτοκίνητό σας στο δηλαντή και να περιμένετε και να λέτε εντάξει δουλεύει μια χαρά, είναι στο δηλαντή, οπότε είναι όλα εντάξει. Όχι, πρέπει να το ζωρίσετε με κάποιο φορτίο. Όσο πιο πολύ το ζωρίσετε τόσο το καλύτερο και όσο πιο δυνατά το ζωρίσετε. Οι αντιστάσεις όμως είναι ακριβές, αυτές λένε ότι είναι 100 W π.χ. δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αυτή είναι μια πολύ καλή αντίσταση των 150 W. Δείτε διαφορά, 150 W και καλά με 100, με τίποτα δεν είναι 100 αυτές. Για να είστε safe, θα πρέπει οι αντιστάσεις, πούμε αυτή είναι 150 W, δεν θα πρέπει να τις ζωρίζετε πάνω από 80-90 W. Το πιο safe είναι γύρω στο μισό, εκτός και αν έχετε μια πλάκα καλή από αλουμίνιο και βάλετε και κάποιο ανεμιστήρα. Το ιδανικό θα είναι να πάτε μια ψύκτρα, μάλλον δύο τις ψύκτρες από CPU coolers, να τοποθετήσετε πάνω τις αντιστάσεις, να ανοίξετε τα ανεμιστηράκια σας και τότε θα μπορείτε να κρατήσετε το φορτίο για παραπάνω λεπτά, 5, 10, 15, 20 λεπτά, όσο χρειαστεί, για να δείτε πώς πάνε οι τάσεις του φορτικού. Ελπίζω να σας βοήθησα
να μπορείτε να κάνετε μια διάγνωση στο το φωτικό σας αν δουλεύει σωστά ή όχι. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, πατήστε αυτό το thumbs up, κάντε subscribe στο Hardware Busters. Συνήθως κάνουμε αγγλικά βίντεο, είναι αλήθεια, τα αποτιμάμε να δείτε το ελληνικό, γιατί δεν υπάρχει και τόσο πολύ ενθουσιασμός από το ελληνικό κοινό. Αν δούμε πιο πολλούς Έλληνες θεατές, θα κάνουμε και πιο πολλά βίντεο στα ελληνικά. Οπότε αφήστε comment, κάντε subscribe στο κανάλι, πείτε μας τι θέλετε να κάνουμε επόμενο. Υπάρχει τεχνογνωσία σε αρκετά κομμάτια, έχουμε εξοπλισμό να μετρήσουμε οτιδήποτε έχει ηλεκτρονικά μέσα του. Αυτά. Ευχαριστώ. Γεια σας. I need to let you know that I need you to